Μαζί μας είναι ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, ο αρθρογράφος, και τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας να συζητήσουμε λιγάκι πώς διαμορφώνεται το πολιτικο-οικονομικό πεδίο, οι εξελίξεις. Γεια σας κύριε Κουτσομίτη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μαλή. Από πού να ξεκινήσουμε τώρα? Εμείς με τη διαστροφή που έχουμε λόγω επαγγέλματος ξεκινάμε πάντοτε από το τελευταίο, που είναι ο προϋπολογισμός. Ναι. Αλλά θέλω να μιλήσουμε στη συνέχεια και για τις αντιδράσεις, πώς καταγράφησαν στην Ευρώπη και από τις δικές σας πληροφορίες μετά τις εξαγγελίες, ναι, Τσίπρα και το βοήθημα, αλλά και την κριτική σας για αυτή καθ' αυτή την απόφαση κυβέρνησης να το δώσει. Να μας πείτε λίγο τις εντυπώσεις σας για τη χθεσινή συζήτηση. Ναι, νομίζω ότι δεν ακούσαμε κάτι καινούριο χθες. Ήταν μια επανάληψη των γνωστών τοποθετήσεων και από τις δύο πλευρές. Αυτό που ήθελε να περάσει ο κύριος Πρωθυπουργός ήταν μια αίσθηση αισιοδοξίας και ότι η κατάσταση είναι καλύτερη και θα βελτιωθεί και ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό όμως δεν νομίζω ότι είναι αρκετά πιστικό, δεδομένων των πολύ δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στην οικονομία αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, εμείς έχουμε και ένα δημοσιογραφικό κλισέ, ότι η συζήτηση με άρωμα εκλογών. Είδατε εσείς ένα τέτοιο κλίμα να διαμορφώνεται ή να θέλουν να διαμορφωθεί κάποιοι από τους ομιλητές? Κοιτάξτε, υπάρχει πολύ σοβαρό αυτό το ενδεχόμενο λόγω της στάσης που έχει η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Και για να πάμε πίσω λίγες ημέρες στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού για τις παροχές, πρώτον, για μένα ήταν λαθασμένος ο τρόπος αυτών των παροχών, όχι μόνο στη μέθοδο, αλλά και στην ουσία των παροχών. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κανένα εισόδημα, ούτε καν χαμηλή σύνταξη, και η συμφωνία με τους δανειστές ήταν ότι όποιο περίσσευμα, όποιο πλεόνασμα υπάρξει δημοσιονομικό θα κατευθυνθεί στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και σε κοινωνικές πρόνοιες πολιτικές. Άρα και σε επίπεδο πολιτικής είναι στοχευμένο. Και επίσης και υπάρχουν και πολύ σοβαρές καθυστερήσεις στις πληρωμές των οφειλών του δημοσίου. Άρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν εργαστεί, είναι απλήρωτοι μήνες, ίσως και δύο χρόνια από το δημόσιο και δεν θα πάρουν κανένα ευρώ φέτος για Χριστούγεννα. Ναι. Άρα υπάρχει και εκεί μία ας πούμε αδικία. Τώρα σε επίπεδο συμβατικό, αυτό είναι καθαρά μια αντισυμβατική συμπεριφορά σε σχέση με τη συμφωνία που έχει υπογράψει η κυβέρνηση με τους δανειστές. Και οι αντιδράσεις ποικίλουν στην Ευρώπη. Στις Βρυξέλλες προσπαθούν να κρατήσουν κάποιους χαμηλούς τόνους στην Κομισιόν, λέγοντας ότι υπήρχε μια καλή διάθεση να δούνε το ζήτημα του ΦΠΑ στα νησιά που πλήττονται από το προσφυγικό κύμα. Αλλά σαφέστατα δεν υπήρχε η διαδικασία, ενημέρωση και διαπραγμάτευση για το πώς θα γίνει αυτή η μη αύξηση δηλαδή του ΦΠΑ. Το δεύτερο είναι ότι έγιναν όλα αυτά σε μια χρονική συγκυρία που ακόμα δεν έχει αποτυπωθεί από τη Eurostat πραγματικά αυτό το μεγαλύτερο πλεόνασμα που υπάρχει στο πρωτογενές. Αυτό θα γίνει τον Απρίλιο. Και αυτό ήταν εντελώς άκυρο αυτή τη στιγμή. Τη στιγμή που συζητούνται τα κενά, τα δημοσιονομικά για το 2018, όπως πολύ γλαφυρά αναφέρει η ανακοίνωση του Eurogroup την προηγούμενη Δευτέρα. Τώρα, να ολοκληρώσω και αυτό, και στο Βερολίνο οι αντιδράσεις είναι πολύ πιο έντονες, αν και αυτοί δεν θέλουν αυτή τη στιγμή να φανούν ότι βγαίνουν μπροστά σε μια κόντρα με την ελληνική κυβέρνηση, αλλά θεωρούν ότι αυτό το ένα κομμάτι εμπιστοσύνης που είχε χτίσει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος στο Eurogroup στους τελευταίους μήνες, με την σχετικά εφαρμογή, καλή εφαρμογή κάποιων συμφωνιών, χάθηκε μέσα σε μια βραδιά. Και αυτό νομίζω θα το δει μπροστά του ο κ. Τσακαλώτος τους επόμενους εβδομάδες. Πάντως, με βάση τις παρατηρήσεις σας, διαμορφώνεται ένα συγκρουσιακό κλίμα, δηλαδή μια πρόθεση της κυβέρνησης να έρθει σε ρήξη. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Γιατί δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην γνωρίζει ότι αυτά που είπατε, δηλαδή θα έπρεπε να πιστοποιηθεί, θα πρέπει να είναι σε συνεννόηση με τους θεσμούς και όλα τα υπόλοιπα? Ναι. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι ένας πολιτικός τακτικισμός από την κυβέρνηση. Πού αποσκοπεί? Βλέπει ότι είναι πάρα πολύ πεσμένας και στις δημοσκοπήσεις, έχουμε και σήμερα καινούριες δημοσκοπήσεις. Αυτό που πιστεύω αποσκοπεί είναι στο να ροκανίσει τον χρόνο των διαπραγματεύσεων
με τους δανειστές και να φτάσει τα πράγματα πλέον σε μια συγκρουσιακή δραματοποίηση που πιστεύω θα περάσει ακόμα και το Φεβρουάριο. Εγώ δεν βλέπω στο επόμενο δίμηνο, τρίμηνο να προκύπτει λύση σε αυτό το ζήτημα. Για τον εξής απλό λόγο, δεν υπάρχουν άμεσες ταμιακές υποχρεώσεις του δημοσίου που να υπάρχει κίνδυνος, ας πούμε, χρεοκοπίας της χώρας ή να πληρωθεί κάποιο ομόλογο μέχρι και τον Απρίλιο. Και πιθανόν και μετά τον Απρίλιο να μπορέσουν να τακτοποιηθούν υποθέσεις μέχρι και τον Ιούνιο-Ιούλιο. Και οι πληροφορίες που έχω από ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι ότι αυτό το γνωρίζουν. Γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση έχει ταμιακά διαθέσιμα για να διαπραγματευτεί και θα το τραβήξει αρκετά. Ναι. Άρα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σύριαλ που θα έχει αρκετά επεισόδια ακόμη. Μα έστω και αν υποθέσουμε ότι κάθε της κίνηση αποσκοπεί σε κάποια έτσι τέτοια σκοπιμότητα, το αφήγημα της κυβέρνησης, δεν ξέρω αν είναι και το συμφέρον της, είναι διαφορετικό. Λέει, μα εγώ θέλω να κλείσω γρήγορα την αξιολόγηση, να μπω γρήγορα και στην ποσοτική χαλάρωση, να αλλάξω και το κλίμα, να μπορέσω να πουλήσω και κάτι τέλος πάντων σε έναν κόσμο ο οποίος πιστεύει ότι σαφώς κάτι μπορεί να αλλάξει το 2017. Αυτό όμως δεν συνάδει με τη λογική ότι παρατείνω. Ναι. Ναι, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές αντιδράσεις στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος και είναι πάρα πολύ δύσκολο κατ' εμένα να περάσουν κάποια από τα επίμαχα σημεία της διαπραγμάτευσης από την κοινοβουλευτική ομάδα. Θεωρώ ότι ο κ. Τσίπρας θέλει να κρατήσει την ενότητα της κοινοβουλευτικής του ομάδας με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, θεωρώντας ότι αυτή η σκληρή διαπραγμάτευση θα καταφέρει να πείσει κάποια στιγμή ακόμα και τους δύσπιστους βουλευτές να φτάσει στο τέλος και να πει: κοιτάξτε, τα προσπάθησα όλα, το φτάσα μέχρι τέλους, δεν πάει άλλο, δεν δέχονται άλλο, ψηφίστε σε ένα βράδυ με ένα άρθρο όπως το έχει ξανακάνει αρκετές φορές. Πιστεύω ότι θα δούμε μια επανάληψη της ίδιας διαδικασίας με το να φτάσουν τα πράγματα στην τελευταία στιγμή πάλι. Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να εντάξουμε και την κίνηση αυτή που έκανε με τις παροχές του συνταξιούχους. Σαφέστατα, γιατί και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θα μπορέσουν, ας πούμε, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή οι βουλευτές να αντιμετωπίσουν και την κομματική τους βάση. Ναι. Και την, ειδικά τις γιορτές τώρα, έτσι, όταν θα πάνε στις περιφέρειές τους να μπορούν να πούν κάτι. Ναι, ακριβώς, είναι ένα επιχείρημα. Αυτό το θέμα όμως είναι ότι το εξής, τώρα για να πάμε στον προϋπολογισμό. Ναι. Όλες οι παραδοχές του προϋπολογισμού βασίζονται στο βασικό επιχείρημα ότι θα κλείσει η αξιολόγηση έγκαιρα, θα έκλεινε μάλλον μέχρι τέλος του 2016, ναι, και ότι θα επιστρέφαμε στην ομαλότητα, θα ερχόταν νέα χρηματοδότηση από την Ευρωζώνη, θα έμπαινε και το ΔΝΤΟΥ στο πρόγραμμα και θα μπαίναμε και στην ποσοτική χαλάρωση. Για να επιτευχθούν όλοι αυτοί οι οικονομικοί στόχοι του προϋπολογισμού, πρέπει αυτά να βγουν και να κλείσουν πριν μπει το 2017. Άρα, όσο καθυστερούμε, οι στόχοι του προϋπολογισμού δεν θα επιτευχθούν. Είναι μαθηματικά βέβαιο. Ναι, και πόσο μάλλον όταν έρχεται ένας προϋπολογισμός με πρόσθετες επιβαρύνσεις, που στοχεύει στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και στην προσέλκυση επενδύσεων. Ακριβώς. Με όλο αυτό το κλίμα απ' έξω και με τους φόρους, επιπλέον φόρους από μέσα, δεν ξέρω πώς μπορούν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Θέλω και το σχόλιο σας για τη στάση Ευρωπαίων και Ταμείου, κύριε Κουτσομίτη. Εδώ νομίζω ότι είναι ένα, θεωρώ, παίζεται και κάποιο θέατρο αυτή τη στιγμή. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν προεκλογικές διαδικασίες σε αρκετές χώρες ευρωπαϊκές. Πρώτα έρχεται η Ολλανδία που είναι το Μάρτιο, η Γαλλία είναι τον Απρίλιο και η Γερμανία που είναι το Σεπτέμβριο. Σε καμία περίπτωση η γερμανική κυβέρνηση και η ολλανδική κυβέρνηση δεν μπορούν να φανούν στα εκλογικά τους ακροατήρια ότι υποχωρούν σε σχέση με αυτό που είχαν δεσμευθεί το καλοκαίρι του 2015. Γιατί και αυτή τη συμφωνία του 2015 θα πρέπει να καταλάβουμε ότι την έχουν παρουσιάσει στα εκλογικά τους ακροατήρια ως μια τελευταία υποχώρηση προς την Ελλάδα, μια τελευταία ευκαιρία. Άρα δεν μπορούν να παρουσιάσουν, να εμφανιστούν ότι κάνουν υποχωρήσεις. Από την άλλη έχουν δεσμευθεί ότι πρέπει να έχουν το δούνο του στο πρόγραμμα. Άρα εδώ είναι το εξής για μένα
το οποίο δεν είχε συζητηθεί ήδη από την πρώτη αξιολόγηση. Υπήρχε τότε μια διαφωνία μεταξύ του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και της Ευρωπαϊκής και της Ευρωζώνης γύρω από τα στατιστικά στοιχεία της χώρας. Αν όντως έχουμε πλεώνασμα, πόσο είναι το πλεώνασμα. Και έφτασε στον Οκτώβριο, βγήκαν τα τελικά αποτελέσματα της Eurostat πριν από δύο μήνες. Και πλέον ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ ΔΝΤ και Ευρωζώνης για το πόσο είναι πραγματικά το πλεώνασμα της χώρας. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή έρχεται το ΔΝΤ και λέει ότι για να πετύχεις 3,5% το 18, εγώ θέλω να βάλεις άλλα 4,5 δισεκατομμύρια δημοσιονομικά μέτρα. Όμως όταν οι Ευρωπαίοι λένε ότι αυτά που, τα μέτρα που έχουν πάρθει και θα πάρθουν αρκούν, άρα εκεί υπάρχει μια διαφωνία στα νούμερα. Δεν είναι, πιστεύω, τόσο πολύ η απόσταση επί της ουσίας. Εδώ έρχεται όμως και το πρόβλημα το πολιτικό της κυβέρνησης, η οποία δεν θέλει και δεν μπορεί να περάσει αρκετά από τα μέτρα τα υπόλοιπα, τα διαφορετικά που ζητάει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, και έτσι προσπαθεί να στοχοποιήσει το ΔΝΤ στα μάτια της κοινής γνώμης ότι αυτό είναι ο κακός της υπόθεσης. Ενώ το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ λέει, εγώ απλά θέλω χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν θέλω να βάλετε άλλα μέτρα, γιατί θεωρώ ότι θα είναι αντιαναπτυξιακά και θα κάνουν κακό στην οικονομία. Εδώ όμως παρουσιάζεται ότι απαιτεί το ΔΝΤ νέα μέτρα. Αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο. Λέει, για να μην πάρετε νέα μέτρα, πρέπει να κατέβουν οι στόχοι. Με αιχμή τα εργασιακά, κύριε Κουτσόμετη. Ακριβώς, τα εργασιακά είναι, και το δεύτερο είναι που ζητάει το ΔΝΤ μια αναδιάρθρωση στο ασφαλιστικό, με την έννοια ότι θέλει να κοπεί ψαλίδα ανάμεσα στις πολύ χαμηλές συντάξεις και τις πολύ υψηλές, και το αντίστοιχο ποσό να πάει σε κοινωνικά επιδόματα και στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Γιατί αυτή τη στιγμή λένε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι εντελώς έξω από την κάλυψη της κοινωνικής πρόνοιας και είναι άνθρωποι πραγματικά φτωχοποιημένοι που δεν έχουν να φάνε, και υπάρχουν υψηλές συντάξεις οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν αντίστοιχα από το σύστημα, και θέλει μια εσωτερική αναδιάθρωση. Η πληροφόρηση που έχω από τη τελευταία συζήτηση στο Eurogroup, και την έχω από εκπρόσωπο τρίτης χώρας, είναι ότι η συζήτηση που έκανε ο κύριος Τσακαλώτος με τον κύριο Τόμσεν, ήταν περίπου 10-15 λεπτά, αφορούσε μόνο το θέμα των εργασιακών. Δεν συζήτησαν καθόλου το θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων. Ναι. Δεν τέθηκε καθόλου στη συζήτηση. Και νομίζω ότι εκεί είναι η πολιτική δύσκολη καμπή που πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση ποια στάση θα κρατήσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουτσόμητη. Να είστε καλά, καλή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, κυρίες και κύριοι, για τις εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας, με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τις παροχές προς τους συνταξιούχους, το τελευταίο Eurogroup και τη στάση που κρατούν Ευρωπαίοι και Ταμείου.